Κυρίες και κύριοι βουλευτές, βρισκόμαστε μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση του κρίσιμου Eurogroup, το οποίο θα έχει ως έργο να συζητήσει και να αποσαφηνίσει τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, ζήτημα το οποίο είναι κομβικής σημασίας για την πορεία της χώρας και της οικονομίας. Από την πλευρά μας έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πλέον με ασάφεια. Σας εξήγησε ο Υπουργός των Οικονομικών γιατί το τελευταίο σχέδιο της δήλωσης του Eurogroup δεν έγινε αποδεκτό από την πλευρά μας. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο θεωρούσαμε ότι δεν είχε την απαραίτητη σαφήνεια και δεν έδινε τον απαραίτητο χώρο και διάδρομο στην ελληνική οικονομία να εμπεδώσει την ανάκαμψη που σημειώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μια ανάκαμψη που, παρεμπιπτόντως να πω, ότι αποτυπώνεται και στην αγορά εργασίας, διότι είδαμε στους δείκτες της ανεργίας να έχουν πέσει στο 22,5%, αλλά και από το σύστημα Εργάνη να έχουμε ρεκόρ 15 ετία στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας στο πρώτο πεντάμινο του 2016. Τούτων δοθέντων σήμερα φέρνουμε συγκεκριμένες τροπολογίες με τις οποίες ολοκληρώνεται πλέον και τυπικά τα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης, ώστε να μην έχει πια κανένας εκ των δανειστών και εκ των θεσμών οποιαδήποτε προσχηματική δικαιολογία για να πετάξει το μπαλάκι στην ελληνική κυβέρνηση και να πει ότι κάτι δεν έχει υλοποιηθεί, για να μην έχουν κανένα πρόσχημα να μην συζητήσουν αυτά που πρέπει να συζητηθούν και είναι δηλαδή τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη ρύθμιση του δημοσίου χρέους. Αυτά που καταθέτουμε από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας σήμερα είναι τα εξής. Η πρώτη τροπολογία είναι ουσιώδης. Αφορά το πάγωμα των συντάξεων για το 2022. Να θυμίσω ότι με το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, η αναπροσαρμογή των συντάξεων, η θετική αναπροσαρμογή των συντάξεων που προβλέπεται στο νόμο 4387 του 2016 πάγωνε μέχρι το τέλος του 2021. Τώρα θα επεκταθεί αυτό το πάγωμα για μία ακόμη χρονιά. Δεν πρόκειται για περικοπή, είναι πάγωμα στην αύξηση των συντάξεων για μία χρονιά. Είναι ένα μέτρο το οποίο έρχεται στη Βουλή διότι η επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ, όπως φαίνεται, όπως αποσαφηνίστηκε στο τελευταίο Eurogroup, θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι και το 2022. Άρα ήταν αναγκαίο να υπάρξει αυτή η ρύθμιση προκειμένου να μην μπορεί κυρίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πει ότι δεν επιτυγχάνεται το πρωτογενές πλεόνασμα σύμφωνα ακόμη και με τις δικές του ρυθμίσεις. Η δεύτερη διάταξη, η δεύτερη τροπολογία είναι αμιγώς νομοτεχνική. Υπενθυμίζω ότι στο ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων με τον νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε, οι δύο αρχές της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας αποσυνδέθηκαν από το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Η αναστολή τους ήταν συνδεδεμένες με αυτό και άρα ήταν επαόριστον. Αποσυνδέθηκαν από το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο και ορίστηκε ότι η αναστολή τους θα διαρκέσει έως το τέλος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, του τρέχοντος προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, δηλαδή τον Αύγουστο του 2018. Αυτή είναι η ουσία της διάταξης, η οποία δεν αλλάζει. Νομοτεχνικά, αντί για να λέμε η φράση «έως διαρκεί το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο», αντικαθίσταται με τη φράση «έως το τέλος του προγράμματος». Ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε όλη την διάταξη, αλλά ως προς το περιεχόμενο θα δείτε ότι και στην αιτιολογική έκθεση η ημερομηνία για το τέλος της αναστολής παραμένει εκεί, δηλαδή την 28 του 2018. Με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης να κάνω μόνο μία παρένθεση για να πω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει περαιτέρω διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για το ζήτημα των συνδικαλιστικών αδειών και τον εξυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας. Στις τελευταίες αλλαγές υπήρξαν επιμέρους διαφοροποιήσεις από τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίες είναι χρήσιμο να εκλείψουν μέσα από τον διάλογο. Δεν αφορά τη σημερινή συζήτηση, αλλά έπρεπε να ενημερώσω το Σώμα. Επομένως, με τις τροπολογίες που καταθέτουμε και σήμερα, ολοκληρώνουμε το σύνολο των προαπαιτούμενων για την δεύτερη αξιολόγηση. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα έχει τηρήσει τα συμφωνηθέντα, έχει υλοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις, έχει κάνει ήδη περισσότερα από όσα όφιλε να κάνει για να μην θέσει σε κίνδυνο την ολοκλήρωση του προγράμματος, και είναι η σειρά πια των δανειστών και των εταίρων μας να κάνουν αυτά που οφείλουν, αυτά που είναι η νομική τους, η πολιτική τους και η ηθική τους υποχρέωση για την ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Έφη Αξιόγλου.